Το πρώτο Φανάρι Summer Festival είναι γεγονός. Για τρεις ημέρες το ενδιαφέρον όλων θα στραφεί στο κόσμημα του Δήμου Κομοτηνής και συγκεκριμένα στο Φανάρι. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουνίου με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών. Θα είναι ο Γιάννης ο Χαρούλης, θα είναι ο Δήμος ο Αναστασιάδης, θα είναι η Μελίνα η Ασλανίδου. Θα είναι ο Γιάννης ο Αγγελάκας, ο Θανάσης ο Παπακοσταντίνου, η Ιράτους. Η Maroon 5 που είναι και δικά μας παιδιά, η Cosmic Cray από την Ξάνθη και περιμένουμε τον κόσμο να ανταποκριθεί, να έρθει και να διασκεδάσει, να περάσει ευχάριστες ώρες στο Φανάρι. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν σαν Δήμος να είναι τα πράγματα όλα καλά και προετοιμασμένα, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε κατά το δυνατόν στις ανάγκες του κόσμου. Και είναι μια διοργάνωση που στόχο έχει αφενός να αναδείξει τα συγκριτικά εκείνα πλεονεκτήματα του Φαναρίου, του γραφικού αυτού οικισμού του Δήμου μας, που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά, γραφικότητα και σε συνδυασμό όλα αυτά τα στοιχεία με την φιλοξενία των κατοίκων, με τη γαστρονομία, με τις βραβευμένες μεγαλάζια σημαία παραλίες του Φαναρίου. Και να τονίσω και τα συμπλέγματα λιμνών, αυτών των πλούσιων υδροβιότοπων που υπάρχει στην περιοχή. Νομίζω ότι όλα αυτά συνιστούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής που πρέπει με διάφορες πρωτοβουλίες να αναδείξουμε. Επίσης, η περιοχή του Φαναρίου θα συγκεντρώσει και πάλι το ενδιαφέρον όλων, αυτή τη φορά όμως για ένα αθλητικό event του beach tennis που διοργανώνεται από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου. Είναι ένα καινούριο, να πω σχετικά, άθλημα, το οποίο παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα γίνει στις 18, 19 και 20 του μηνός Ιουνίου. Θα ξεκινήσει το Σάββατο στις 10 το πρωί και θα τερματίσει το απόγευμα της Δευτέρας με την απονομή των μεταλλίων και των κυπέλων. Θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον και θα μπορέσει ο κόσμος, τουλάχιστον αυτοί που θα πάνε στην παραλία, να το παρακολουθήσουν. Και γιατί όχι, και αυτό, μια και είναι πάντα στο πρόγραμμά μας, ό,τι και αν προσπαθούμε και ξεκινούμε, να το κάνουμε θεσμό και να μπορούμε να έχουμε τον κόσμο να έρχεται και να γίνει και το Φανάρι και με τα αθλητικά δρόμενά του, να γίνει πόλος έλξης όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των γειτόνων μας.